Έχουμε τη χαρά να μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου στην Κύπρο και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελετών Strategy International. Καλησπέρα σας κύριε Ευθυμιόπουλε από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Τι κάνετε? Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας, έστω και μέσω της τηλεφωνικής γραμμής. Με αφορμή και αυτό, αυτά πραγματικά τα πολύ δυσάρεστα που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, νομίζω δεν έχουμε καταλάβει, και εγώ το σκεφτόμουν μόνη μου, πώς έχει περάσει ένας χρόνος από τότε. Ναι. Πώς πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Ναι. Κοιτάξτε, είναι τα πράγματα είναι ρευστά. Δεν θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κάποια σταθερότητα. Δηλαδή, ό,τι δεν καλύπτεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωση δεν συνεπάγει το ότι δεν γίνονται. Δηλαδή, οι πόλεμοι οι οποίοι υπάρχουν, οι πολεμικές σειράξεις, συγγνώμη, οι οποίες υπάρχουν στην περιοχή, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι υπάρχει ένας στρατός, ο Ισραηλινός, ο οποίος μάχεται εναντίον ομάδων τρομοκρατικών, το οποίο για κάποιο λόγο κάποιες χώρες, κάποιες δυνάμεις, κάποιοι προσπαθούν να το πολιτικοποιήσουν ότι αυτές είναι πολιτικές δυνάμεις. Δεν είναι πολιτικές δυνάμεις, είναι τρομοκρατικές ομάδες. Και το λέω ξεκάθαρα ότι είναι τρομοκρατικές ομάδες. Mm-hmm. Όχι γιατί η Ελλάδα πιστεύει ότι είναι τρομοκρατικές ομάδες, γιατί είναι τρομοκρατικές ομάδες. Δηλαδή βάλουν στο πρακτικό κομμάτι εναντίον της πολιτικής σταθερότητας, η οποία επιδιώκει το να έρθει και η οποία ποτέ δεν ήρθε. Και όταν έφτασε η ώρα να υπάρχει μια μεγαλύτερη σταθερότητα, έγινε πλήρης ανατροπή με αυτές τις άνανδρες δολοφονίες απλών ανθρώπων, οι οποίοι ξύπνησαν μια στρατιωτική μηχανή η οποία ζει με τα ζητήματα της ασφάλειας και έδρασε και δρά με αυτόν τον τρόπο σε πολλές φορές κατακριτέως, στην αρχή εναντίον της τρομοκρατίας, μετά κατακριτέως και πάει λέγοντας και ξανά πάλι στρατιωτικό. Να πω λίγο αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Αυτές για να το πάρουμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Η Χαμάς ήταν μια δύναμη η οποία είχε πολιτικό, προσέξτε, και στρατιωτικό χαρακτήρα. Η Χαμάς ήρθε αντίθετη σε σχέση με τη Φατάχ. Η Φατάχ είναι αυτή η οποία ουσιαστικά έλεγχε μέχρι το 2005, μέχρι τις εκλογές, την πολιτική δύναμη της Παλαιστίνης. Ωστόσο η Φατάχ δεν έκανε καλό έργο σε σχέση με την σταθερότητα της Παλαιστινιακής αρχής και την ανάπτυξή της. Με αποτέλεσμα η Χαμάς να κερδίσει τον πόλεμο, τις εκλογές. Εκεί πέρα άρχισε ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων, ο οποίος έβαλε κερδισμένη τη Χαμάς. Γιατί η Χαμάς ήταν πιο στρατιωτικοποιημένη, πιο επιβαλλόμενη σε σχέση με ομάδες οι οποίες είναι επιρρεπείς στην επιρροή του Ιράν, και μια Παλαιστινιακή αρχή η οποία έχασε την πολιτική συνομιμότητα. Έτσι κάπως ενισχύθηκε ο ρόλος της Χαμάς. Πιο πριν από αυτό όμως υπήρχε έντονη κινητικότητα της Χαμάς εναντίον της Αιγύπτου, η οποία Αίγυπτος το 2001 είχε πολύ μεγάλες μάχες στην περιοχή του Σινά, ακόμα και που ρίχνανε νερό στα τούνελ για να πλημμυρίσουν τα τούνελ, για να μην υπάρχει διέξοδο της Χαμάς προς την Αίγυπτο. Η Χαμάς λοιπόν είναι μια ομάδα η οποία είχε πολιτικό προφίλ, το οποίο έγινε στρατιωτικό και παραστρατικό, ενισχύθηκε χρηματικά και στρατιωτικά από κάποιους άλλους εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι το Ιράν στην αρχή και αργότερα στα μοντέρνα συγκεκριμένα πιθανώς και άλλες ομάδες και άλλες χώρες, και βεβαίως έφτασε στο σημείο να θεωρείται από την γείτονα χώρα την Τουρκία ως μια πολιτική ομάδα η οποία θέλει να πάρει την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης. Η Παλαιστίνη όμως έχει μία Παλαιστινιακή αρχή για την οποία γινόντουσαν εκλογές για το ποιος θα ελέγξει την Παλαιστινιακή αρχή. Η οποία δεν ελέγχεται παρά μόνο από τον Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος απολαμβάνει πολιτικής εξουσίας και ως εκεί δεν κάνει κάτι άλλο. Έτσι καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να φέρει σταθερότητα στην Παλαιστίνη και δεν μπορεί να φέρει μία δυναμική σταθερότητα. Εκεί λοιπόν μπαίνουν όλες οι αραβικές χώρες και οι σύμμαχες χώρες, οι οποίες είχαν ένα διεύλο επικοινωνία με όλες τις πλευρές, προκειμένου να υπάρχει μία σταθερότητα και μία ανεξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ με ένα νέο σύμφωνο που θα ερχόταν πριν τα τέλη του Οκτωβρίου του 2023. Όταν όμως αυτό έγινε γνωστό, τορπιλήθηκε από το Ιράν με το γνωστό τρόπο πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε, ομάδες όπως είναι η Χεζμπολάχ, το οποίο είναι
το χέρι του Ιράν ουσιαστικά, σιητική οργάνωση εναντίον του Ισραήλ, το οποίο αν θυμάστε καλά ο Ναζάραλ είχε πει εμείς δεν θα επιτεθούμε και δεν θα κάνουμε αντίπεινα, και παρόλα αυτά κάνανε αντίπεινα. Έτσι λοιπόν και η Χεζμπολάχ από μόνη της, παραστρεωτική ομάδα η οποία ελέγχει το παραεμπόριο, το ρεύμα και το νερό, έλεγχε τουλάχιστον του Νότιου Λιβάνου, είχε έναν έλεγχο περί τα 20 χρόνια, όπου μεταξύ άλλων αλλάζει και το προφίλ θρησκευτικότητας της χώρας. Και αλλάζει από μια ανοιχτή οικονομία και μια ανοιχτή κοινωνία σε μια πλήρως ελεγχόμενη και εξτρεμιστική κοινωνία. Αποτέλεσμα, εικόνες που βλέπετε της νότιας και ανατολικής πλευράς του Λιβάνου, η οποία είναι φτωχή, βυθισμένη σε έναν θρησκευτικό εξτρεμισμό και πλέον μίσος εναντίον του Ισραήλ, γιατί γίνονται αυτά που γίνονται, και ένα μίσος εναντίον πιθανώς στόχων τα οποία έχουν να κάνουν και με το Ιράν και με τη Χεζμπολάχ και ούτω καθεξής, γιατί είδαν στα μάτια της Χεζμπολάχ ως την λύση εναντίον ενός κράτους του Λιβάνου, το οποίο βάλεται από διάφορα σκάνδαλα και το οποίο δεν μπορεί να φέρει σταθερότητα στην περιοχή. Εδώ το θέμα της βίας, του μίσους, το βλέπουμε τόσο καθαρά. Η αλήθεια είναι διαχρονικά το Ισραήλ από την πλευρά του θέλει να καθαρίσει τα πράγματα σε σημείο που αυτό να αισθάνεται την ασφάλεια που θεωρεί ότι του είναι απαραίτητη. Οι άλλες πλευρές και αυτές πολεμούν το ίδιο. Το θέμα αν θα γίνει ένας βομβαρδισμός στα πυρηνικά του Ιράν. Ακούμε διάφορα. Είπατε ότι ο πόλεμος εξελίσσεται σε πεδίο που δεν το... Είναι πολλά τα πεδία. Είναι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε κι εμείς. Ναι. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε για τον απλό λόγο ότι καμιά φορά παίρνουμε ως δεδομένο αυτό που έρχεται σαν γνωστό και σαν νέο. Δηλαδή, είναι προφανές ότι κανείς δεν θέλει τους ανθώους πολίτες να πληρώνουν τέτοιου είδους καταστάσεις. Για οποιονδήποτε και να είναι αυτό, για οποιαδήποτε πλευρά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά μας μεταξύ Δύσης και αυτού του είδους της Ανατολής. Δηλαδή, βλέπω Ιράν. Δεν έχουν πρόβλημα να θυσιάσουν. Αυτό είναι τώρα ένα θέμα. Ναι. Γιατί αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ανεξάρτητα από το αν κάποιοι θέλουν να κατηγορήσουν το Ισραήλ για αυτά που κάνουν, είναι κοινό χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων των τρομοκρατικών ομάδων παγκοσμίως. Πάρτε όποια χώρα θέλετε που έχει τρομοκρατία, θα δείτε ότι μπλέκονται ανάμεσα από απλούς πολίτες και αμάχους. Και όχι μόνο αυτό. Πηγαίνουν με το πιστόλι παρατεταμένο στον κρόταφο. Και τους λένε ότι άμα εσύ θυσιαστείς για μας θα πας στον παράδεισο. Αυτή είναι η εξτρεμιστική τους πλευρά. Ναι. Κάτι το οποίο δεν το συζητάνε πολύ έντονα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πραγματικότητα ότι δεν υπήρχε λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Και αν υπήρχε πιθανή λύση μέχρι τον Οκτώβριο του 23, σήμερα δεν υπάρχει λύση. Και αυτό το πράγμα, τι να αναρωτηθούμε ποιος φταίει γι' αυτό, βάζουμε και δακτυλοδεικτούμενα καταστάσεις, οι οποίες έρχονται και φτιάχνουν θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτοί επεκτείνονται, αυτοί πετάνε και το ένα και το άλλο. Το Ισραήλ είναι μια στρατιωτική μηχανή η οποία ζούσε στον όρο δημιουργίας του Ισραήλ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η κοινωνία είναι φτιαγμένη για την ασφάλεια και φτιαγμένη με τους όρους ασφαλείας. Και οτιδήποτε γίνεται. Ναι, έτσι επιβιώνει. Έτσι επιβιώνει. Ζήτημα ασφαλείας για αυτούς. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, εάν θέλει κάποιος να καταλάβει γιατί ο Νετανιάχου λειτουργεί έτσι, δεν έχει παρά να διαβάσει τα βιβλία του για να δει το πώς αντιλαμβάνει τις τρομοκρατικές ομάδες. Και η πραγματικότητα η πολιτική λέει το εξής, ότι βρήκε την ευκαιρία για να σταματήσει τις τρομοκρατικές ομάδες όπως και να βρίσκονται αυτές. Γι' αυτό και βλέπετε αυτές τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες μάλλον, χρησιμοποιούν πολύ έντονο ότι το Ισραήλ πολεμά τον πόλεμο της Δύσης. Έτσι λένε οι ίδιοι. Mm-hmm. Γιατί θεωρούν ότι αν ξεπεράσουν το Ισραήλ, τότε όλος αυτός το είδος του εξτρεμισμού θα έρθει προς τη Δύση, που όντως έρχεται προς τη Δύση. Απλά θεωρούν οι Ισραηλινοί ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι ένα χατήρι στη Δύση να το ολοκληρώσουν. Τώρα, εδώ πέρα υπάρχει διχογνωμία προφανώς με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται και κατά πόσο ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί ή όχι. Θα σας πω όμως το εξής. Είναι πολύ φυσιολογικό μέχρι ένα ορισμένο σημείο, προσέξτε, μέχρι ένα ορισμένο σημείο, να μην δεχόμαστε να γίνεται πραγματικότητα τέτοιου είδους επιθέσεις όπως έκανε το Ιράν στο Ισραήλ. Είναι η δεύτερη φορά. Ναι. Και υπάρχει μια τάση πολιτικής νομιμοποίησης ότι το Ιράν μπορεί να χτυπήσει με βαλιστικούς πυράβλους ή άλλους πυράβλους προς το Ισραήλ. Άρα αυτό μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε σύμμαχη χώρα του Ιράν, η οποία θέλει να είναι σύμμαχη χώρα του Ιράν, για οποιοδήποτε λόγο θέλει και η ίδια. Και η ειρωνία είναι ότι ενημερώνουν, κάνουν και NOTAM,
για να μην πετάνε πολύ αεροπλάνα. Δηλαδή υπάρχει ένα παιχνίδι πολύ ψυχολογικά δυνατό. Ναι, και όποιος αντέξει σε αυτό. Δεν μπορεί όμως η οικονομία και το εμπόριο να συνεχιστεί αυτό, γιατί ξέρετε... Ναι. Είμαστε και εμείς όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Το εναλλακτικό σχέδιο, το σχέδιο γενικότερο το εμπορικό, δεν ήταν εναλλακτικό, ήταν εναλλακτικό σε σχέση με το τι πρεσβεύει το Ιράν. Ήτανε η εμπορικότητα μεταξύ Ινδίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Αιγύπτου, προφανώς Κύπρου, Ελλάδος, αλλά είχε επίσης και άλλες χώρες όπως ήταν πιθανώς ο Λίβανο. Ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Λίβανος ήταν σε εκτεταμένη συνεργασία, σε εκτεταμένη διαπραγμάτευση με το Ισραήλ για την ΑΟΣ, στις θαλάσσιες πλευρές, για να μπορέσει να υπάρχει μια ξεκάθαρη θέση της ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών. Ο μεγάλος κερδισμένος ως παράδειγμα από αυτήν την αναπομπούλα τώρα που γίνεται είναι η Τουρκία. Η οποία δεν ήθελε να υπάρχει ΑΟΣ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, βλέποντας τα κατεχόμενα στην Κύπρο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία επιδιώκει να φτιάξει δική της πραγματικότητα, εξού και γιατί αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες ότι έχουν το δικαίωμα. Λέει συνέχεια: έχω το δικαίωμα. Έχω το δικαίωμα. Θα μου επιτεθεί το Ισραήλ. Έχω το δικαίωμα. Αυτό εμένα μου θυμίζει το ιστορικό που είχε κάνει τότε με το ISIS, που μπήκε στη Συρία και έκανε την πράσινη ζώνη. Και εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει ονειροβατεί ο Ερντογάν. Και ονειροβατεί και κάποια από όλα αυτά τα όνειρα που κάνει του βγαίνουν αληθινά. Ναι, άρα αυτά δίνουν τροφή στην πολιτική της Τουρκίας. Ναι. Είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα. Εγώ θα ήθελα και σε μια επόμενη εκπομπή, κύριε Ευθυμιόπουλε, που θα έχετε και εσείς περισσότερο χρόνο, να συζητήσουμε πιο πολύ και να θέσουμε τότε και το πολύ, πολύ απλό ερώτημα του γιατί είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα μπορούσε να φέρει ίσως μια ειρήνη, εδώ και δεκαετίες βέβαια, όχι τώρα, να μην θα είχαν σταματήσει όλα αυτά. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα αυτή. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω από τη δικιά μου εμπειρία με Παλαιστινίους, όσο και τις περιοχές που έχω πάει, και στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα, θα σας πω το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυναμικές. Ναι. Μεταξύ των Παλαιστινίων, αφήστε λίγο τους εξωτερικούς παράγοντες. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δυναμικές. Και η Παλαιστίνη γενικότερα χρειάζεται. Είναι μια περιοχή η οποία, αν γίνει χώρα, χρειάζεται κοινωνική ανοικοδόμηση. Μάλιστα. Χρειάζεται μια παιδεία στους ανθρώπους, η οποία τη δίναμε. Προσέξτε, η Ελλάδα την έδινε. Αν θυμάστε καλά, αρχιτεκτονική, ιατρική κτλ. Αλλά τότε ήταν τα δεδομένα τα οποία δημιουργούσαν τις ανάγκες. Ενώ τώρα χρειάζονται Παλαιστίνοι από όλες τις πλευρές και βέβαια χρειάζεται ο επαναπατρισμός σε ένα κράτος. Ωραία. Όμως το κράτος αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα λειτουργήσει όπως το φαντάζονται, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να το επιστρέψει. Να το επιτρέψει. Αυτό. Θα ήθελα να το συζητήσουμε σε μια επόμενη μας συνάντηση, κύριε Ευθυμιόπουλε. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με σκεφτήκατε και ελπίζω να δώσαμε όσο γίνεται μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σε ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον. Και είμαι βέβαια στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω. Να είσαστε σίγουρος πως τη δώσαμε, γι' αυτό θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ.